6.30 είναι εδώ, όχι για την ένταση στα ελληνοτουρκικά σήμερα, έχουμε και από αυτήν, αλλά για κάτι καλό. Από αυτά που ελπίζουμε την ένταση να τη μετριάσουν. Επιτέλους λοιπόν έχουμε τη φωτογραφία πρώτα απ' όλα και το φτιάξαμε κιόλας γιατί το είχαμε κάνει το γραφικό. Είδαμε σήμερα στη Γαλλία, στον Μπορντό, στη βάση, σε ένα μικρό βιντεάκι. Α, αυτό δύο είναι. Δύο ανέμου λοιπόν με το ελληνικό εθνόσημο να απογειώνονται για δοκιμές κινητήρων και εκπαίδευση των ελλήνων χειριστών. Σε 10 μέρες από τώρα θα προσθεθεί και ένα τρίτο στην παρέα των δύο και έτσι στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε μια εξάδα μαχητικών, σύγχρονων μαχητικών γαλλικής τεχνολογίας Ραφάλ που θα είναι πλέον στην διάθεση της πολεμικής μας αεροπορίας από την Τανάγρα πλέον στο τέλος του χρόνου. Τα βλέπουμε και είναι πολύ ωραία εικόνα έτσι όπως είναι βαμμένα στα ελληνικά. Και εδώ τώρα ο σκηνοθέτης μας, ο Δημήτρης Λαζάνης, μας δείχνει ακριβώς γιατί το τμήμα γραφικών του Μέγκα έκανε μια απόλυτη απεικόνηση σε ένα μοντέλο του Ραφάλ, το οποίο είναι στο κανονικό μοντέλο. Στο οποίο απεικονίζονται και όλα τα, είναι ένα σημαντικό εν πάση περιπτώσει σήμερα, από όλα τα οπλικά συστήματα που κάνουν αυτό. Πήραμε λοιπόν ένα Ραφάλ κανονικό και βάλαμε ακριβώς τα σήματα που έχει τις πολεμικές αεροπορίες και το εθνόσημο να το δούμε και να το καμαρώσουμε. Και πες μας δύο λόγια τώρα και για τα υπόλοιπα που κουβαλάει. Τα υπόλοιπα που κουβαλά είναι οι φαρμακεοί, θα λέγει κανείς, πυραυλοί μέτωρ που έχουν ένα πυρηνικές 100 και πλέον χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο Αιγαίο στην παρούσα φάση τουλάχιστον και είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τους Τούρκους πιλότους που καθημερινά, όπως είδαμε και χθες, βγαίνουν στο Αιγαίο. Έχει πυράβλους υποστρατηγικής κρούσης Σκάλπ, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν σε μια απόσταση 500 χιλιόμετρων στρατηγικά σημεία της τουρκικής αμυντικής υποδομής. Για να φύγουμε τώρα όμως από τα Ραφάλ και να πάμε σε ένα θέμα που προβληματίζει σήμερα και έχει να κάνει με μια τουρκική φρεγάτα η οποία είναι στην ευρύτερη περιοχή του σκάφους Νότικα Λεατζέο. Από το πρωί τόσο πηγές του ΓΕΘΑ όσο και του λιμενικού που παρακολουθούν το σκάφος αυτό αρνούνται κατηγορηματικά ότι αυτό το πλοίο έχει περάσει μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια. Ωστόσο μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση διάψευσης των δημοσιευμάτων που υπάρχουν δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ούτε από το ΓΕΘΑ ούτε από το λιμενικό. Πολύ προσοχή. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ.